Φαίνεται ότι ξεφεύγει η κατάσταση. Όσο πάει, είναι ε, νέο ρεκόρ σήμερα με τα κρούσματα, 622 συγκεκριμένα, Μιχάλη. Ενώ ανακοινώθηκαν ε, ακόμη δύο θάνατοι με τελική αιτία την νόσο COVID-19. Δύο γυναίκε ηλικία 91 ετών, η οποία είχε λάβει και τι δύο δόσει του εμβολίου, με υποκείμενα νοσήματα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Πάφου. Και μία ε, 44 ετών, με υποκείμενα νόσημα mm. που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Λεμεσού. Αυτά τα 622 δύο περιστατικά σήμερα εντοπίστηκαν σε 47.547 εξετάσεις. Όπως θα δούμε το ποσοστό παν σήμερα φτάνει μέχρι και το 1,31%. Είναι το πιο υψηλό που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Έχουν εντοπιστεί μέσω των εξετάσεων PCR 288 περιστατικά και άλλα 334 μέσω των rapid test. Οι νοσηλευόμενοι είναι στους 207 με 52 από αυτούς να είναι σε σοβαρή κατάσταση και 31 εξ αυτών να είναι διασωληνωμένοι. Όπως θα δούμε στην πλειοψηφία πώς κατανέμονται αυτά τα 334. 2024 τουλάχιστον στις επαρχίες. Τρεις σήμερα επαρχίες είναι πάνω από το 1% το ποσοστό θετικότητας τους. Και μιλάμε για την Λευκοσία, την Λεμεσό και την Λάρνακα όπως τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας. Στην Λευκοσία 123 περιστατικά, στην Λεμεσό 95, στην Λάρνακα 57, στην Πάφο 19 και στην Αμόχωστα άλλα 14 περιστατικά. Λοιπόν, Νικόλη, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με το θέμα.